Είμαστε με τον Δημήτρη Γκροντή. Δημήτρη, μια νίκη 4-0 για τον Πανιόνιο κόντρα στην Αγία Παρασκευή. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι μια νίκη κυρίως ψυχολογίας για την ομάδα. Ναι, εντάξει. Δείξαμε πολύ καλό πρόσωπο. Ειδικά από τη στιγμή που πετύχαμε το πρώτο γκολ, λυθήκαν τα πόδια μας, να το πω έτσι. Στην αρχή, στο πρώτο 15 λεπτό, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Στη συνέχεια ανταπεξέλθαμε και ήρθε το τελικό 4-0. Είναι η τέταρτη χρονιά για τον Πανιόνιο στο πρωτάθλημα της Γαλλικής. Είσαι από την αρχή εδώ. Θεωρείς ότι φέτος η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει? Θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και άλλες χρονιές είχαμε καλή ομάδα, αλλά δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε σε κάθε παιχνίδι να ήμασταν να δίναμε το 110%. Και πρέπει κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε ξεχωριστά, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Πρέπει να δίνουμε κάθε παιχνίδι ότι παίζουμε ένα τελικό. Ακολουθεί ένα μάτς με τον Άρη Πετρούπολης, μια ομάδα με καλό ρόστερ, μια ομάδα που θεωρείται από τις ομάδες που θα διεκδικήσει την άνοδο. Τι πρέπει να προσέξει αυτό το μάτς ο Πανιόνιος? Ναι, είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, έχει καλούς παίχτες, τη σεβόμαστε οπωσδήποτε. Εμείς θα πάμε για να κερδίσουμε, όπως και σε κάθε παιχνίδι, όπως πρέπει να κάνουμε. Θα δουλέψουμε μέσα στην εβδομάδα, θα κοιτάξουμε τα δυνατά στοιχεία του αντιπάλου, τα αδύνατα και ανάλογα θα πράξουμε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.